Το 1993 ο Θανάσης Νούρτσα περνάει με τα πόδια τα σύνορα της Αλβανίας και έρχεται στην Ελλάδα. Εδώ ήταν λίγο δύσκολο τότε, επειδή είμαστε κουρίς τα χαρτιά, με το φόβο, με το ένα με το άλλο. Ζούσαμε έτσι λαθρέα. Η προσαρμογή στην Ελλάδα ήταν δύσκολη, ωστόσο δουλειά υπήρχε. Το 2002, έχοντας διασφαλίσει τα απαιτούμενα έγγραφα για την παραμονή του και μια εργασία με ασφαλιστική κάλυψη, αποφασίζει να φέρει την γυναίκα και τα δύο του παιδιά στην Ελλάδα. Η ζωή εδώ ήταν μια καρά, δουλειά, μια καρά. Αλλά δύσκολη ήταν, γιατί δεν ξέρουμε κανένας εδώ. Δεν ξέρουμε να μιλάμε. Αυτό η γλώσσα ήταν πιο πολύ δύσκολη. Τα άλλα ήταν μια χαρά. Η προσαρμογή μου στην αρχή ήταν πολύ δύσκολη, γιατί οι νέοι έχουν πιο πολύ ρατσισμό από τους μεγάλους. Να σε βρίζουν, να σου βρίζουν τη χώρα σου, να σου μιλάνε άσχημα πάρα πολύ. Και αυτό δεν είναι καλό να το βιώνεις όταν είσαι 7 χρονών, δηλαδή, πρώτη δημοτικού. Αλλά σταδιακά έκανα φίλους, συνήθισα και εδώ πέρα. Όλα κυλούσαν ήρεμα μέχρι που ξέσπασε η κρίση. Η οικοδομή πάγωσε, τα μεροκάματα λιγόστεψαν και ο τρόπος ζωής της οικογένειας άλλαξε ριζικά. Τώρα δεν δουλεύω. Είμαι άνεργος. Δεν δουλεύω. Έχει από το 2009 έως τώρα με πολύ δυσκολία τα περνάμε. Δεν φτάνουν τα λεφτά ούτε για καθόλου, ούτε για νίκιο, ούτε για τίποτα. Τα παιδιά είναι σε φροντιστήρια, πρέπει να πληρώσουμε. Αναγκαστικά δεν έχουμε δουλειά και δεν μπορούμε να τα βγάζουμε στην άκρη αυτά. Πολλές φορές είναι συναχωρημένοι, δηλαδή συζητάνε τα προβλήματα, δεν μπορούν να πληρώσουν το νίκη, τα φώτα. Και τους βλέπω συναχωρημένους, προσπαθώ να βοηθήσω, δηλαδή δεν ζητάω τόσα πράγματα κι εγώ. Φεύγοντας από την Αλβανία, η οικογένεια Νούρτσε δεν φανταζόταν ποτέ ότι λόγω της οικονομικής κρίσης ίσως και να ξαναγύρισε πίσω. Αν γυρίσουμε πίσω στην Αλβανία, είναι δύσκολα για μας και για τα παιδιά. Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, γιατί τα παιδιά δεν γνωρίζουν κανένας εκεί. Εδώ έχουν φιλενάδες, εδώ πάνε σχολείο, αλβανικά δεν ξέρουν καλύτερα. Η ζωή είναι σαν να ξεκινάει πάλι από την αρχή για μένα. Ότι πρέπει να ξανακάνω φίλους, πρέπει να μάθω τα έθιμα εκεί πέρα, τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να ζήσω. Έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, θα γυρίσουμε και πίσω, στη χώρα. Γιατί δεν πάει άλλο. Νιώθω ότι η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα, αφού εδώ ζω, εδώ έχω φτιάξει την καινούργια μου ζωή. Και εδώ θα τη συνεχίσω. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στα παιδιά των μεταναστών να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια εφόσον έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο. Τα παιδιά των μεταναστών που είτε γεννηθήκαν στην Ελλάδα, είτε πήγανε σχολείο τουλάχιστον 6 χρόνια σε ελληνικό σχολείο, το υπογραμμίζω, μπορούν, εφόσον οι γονείς τους έχουν νόμιμη παραμονή, να εγγραφούν στα δημοτολόγια και να αποκτήσουν έτσι την ελληνική ηθαγένεια, χωρίς να περάσουν από τη διαδικασία της πολιτογράφησης μονάχα όταν είναι ενήλικες και αναγκαστικά από μέσα από μια επιτροπή που θα τους κάνει ερωτήματα. Η Κλεμπέτα και η Ντενίσα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Σήμερα όμως η παραμονή τους εδώ είναι συνώνυμη της αβεβαιότητας.